σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε! Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε! Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά? Πάντα καλά και όλα καλά και μόνο καλά! Καλή ενέργεια, καλοί άνθρωποι, καλή εβδομάδα, πάρα πολύ ωραία vibes και πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα να έχετε, ό,τι και αν συμβαίνει. Είτε είναι θέμα υγείας, ό,τι και αν συμβαίνει, μόνο με θετική και καλή ενέργεια και καλή άβρα θα τα καταφέρουμε και θα τα ξεπερνάμε πάντα όλα. Καλησπέρα σε όλες τις όμορφες ψυχές. Σε όλες τις πανέμορφες ψυχές που είναι εδώ στην παρέα μας και θα είναι πάντα μόνο όμορφες ψυχές. Έλα κρεοπόλησά μου, λέω που είσαι. Φόφη μου, Βίκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα παντού. Παντού. Έλα και η Νονά. Νονά, πού είσαι? Νονά. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Έχω κρατήσει το στόμα μου κλειστό τόσο καιρό, χωρίς να σας έχω πει τα συστατικά. Σας έχω πετάξει έτσι κάνα δυο. Σας έχω πει λίγα περισσότερα στο after. Και τώρα ήρθε η ώρα μαζί με τις Αμαζόνες, μαζί με τις δημιουργούς, καλά το λέω, μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θαύμα, για αυτή την πρωτοπορία, για αυτή την τζιτολοσιόν, έλα η τζιτολοσιόν, γεια σας. Επιτέλους βγήκε. Πέρασε από χίλια κύματα. Τώρα θα το καταγγείλω. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Αγγελική, καλησπέρα Αγγελική, καλησπέρα Μαρία. Μα με είχατε με το... Θα μου πεις, άλλοι δεν είχανε καθόλου. Μετρούσα σταλιά και αχόρταγα τις λοσιών μετά από αυτό που σου ξέφυγε, την οποία επιδερμίδα που σου πάνε στο εργαστήριο και μετά το οπλοπολιβόλο. Έπαθα εθισμό. Και όταν άρχισε να τελειώνει, έλεγα, πότε θα είναι, δεν ξέρεις πόσο καλό σε μας. Σεζόν. Σε μας που δεν θέλουμε πολλά και δεν προλαβαίνουμε ώρες, τις ώρες που κοιμάμε και τις ώρες που ξυπνάμε, ξέρετε, εσείς καλύτερα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δηλαδή, έχετε κάνει τώρα, εδώ, εντάξει, γεια σας, αντίο, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, σας καλησπέρα. Δεν καταλαβαίνετε τι μας έχετε κάνει με αυτή τη λοσιόν. Δεν καταλαβαίνετε τι μας έχετε κάνει γενικά. Θέλω το feedback το δικό σας τώρα. Πείτε, πώς νιώθετε. Ωπα, παίρνε τηλέφωνο. Δεν πειράζει, χαμός θα γίνει, εννοείται. Καταρχήν, επιτέλους βγήκε η λοσιόν, γιατί πέρασε από πραγματικά 40 κύματα για να βγει. Είχαμε διάφορες έτσι διαδικασίες, κάποια πράγματα πήγανε πίσω, κάτι με το μπουκάλι, κάτι ιστορίες. Μας παίρνανε τηλέφωνα, μας στέλνανε μηνύματα, πότε θα βγει, τελικά βγήκε. Και βασικά πριν την ανεβάσουμε και στο site, γιατί και αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία για να ανέβει ένα προϊόν στο site. Να φωτογραφηθεί, να μπει, ναι, για να ετοιμαστεί. Περιγραφή, φωτογραφίες, όλα αυτά έχουν μια διαδικασία και να φωτογραφηθεί, να πούμε ότι το site το έχετε πάει σε άλλο level, αφού δεν τα λέτε εσείς θα το πω εγώ. Έχετε κάνει φωτογράφηση, έχετε κάνει upgrade, είναι πολύ πιο γρήγορο, να τα λέμε κι αυτά, δεν ξέρω τι βάλατε. Βάλατε turbo κινητήρα, κάτι βάλατε πάνω. Όλα τα βάλατε. Γιατί φοβάστε ότι θα το ρίξουμε, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Την άλλη φορά που είπα δεν πέφτει το site, έπεσε. Πέφταν όλα. Οπότε όταν επιτέλους ανέβηκε στο site, ή μάλλον πριν ανέβει, είχαμε κάποιες κυρίες και μέσω μηνυμάτων αλλά και μέσω τηλεφώνου που παίρνανε τηλέφωνο και προπαραγγέλνανε το προϊόν. Ναι, πραγματικά. Γιατί λέει, άμα και περιμένω να βγείτε στην Άννα και να το παραγγείλω, δεν μπορώ. Ή θα βγει, λέει, sold out, ή θα έχει πέσει, λέει, το site. Οπότε ας κάνω μια προπαραγγελία από τώρα για να είμαι σίγουρη. Να πούμε ότι έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο με αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχουν καθόλου άδικο. Ότι θα βγει sold out, νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς.
Δεν υπάρχει δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αγορά. Και με την προσφορά και τις εκτόσεις που είδα, περάσατε ήδη στο site Πόνιρες, γιατί ξέρετε τι έχει να γίνει μόλις θα κλείσει αυτό το live. Οπότε, να το πούμε στον κόσμο ότι έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε να κάνετε. Είναι δωρεάν μεταφορικά. Έχετε βάλει εκτοσάρες, δηλαδή όταν αυτό το καθαριστικό που δεν υπάρχει περίπτωση να λείπει από κανένα σπίτι, έχει την τιμή που βλέπω και βάλατε και την τζιτολοσιόν 19 ευρώ. Ναι. Δηλαδή να τρελαθώ τελείως. Να πούμε λίγο και πόσα ml είναι, ότι είναι 200 ml. Να πούμε ότι είναι 200, ναι, δεν είναι κάτι... Βάλαμε μεγάλο μπουκάλι, να είστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, αν πούμε ότι το σαπούν είναι 150, αυτό είναι 200. Ναι, οπότε, θεωρώ ότι η τιμή του, η αρχική, πάλι είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή. Αλλά παρόλα αυτά, για να σήμερα την προσφέρουμε με καλύτερη τιμή, για να την πάρουν όλες που θέλανε. Και είδα και ένα πονηρό σετάκι. Πολύ πονηρό σετάκι. Ναι, ένα πολύ καλό σετάκι πολύ που έχει κλείσει. Πολύ πονηρό σετάκι. Σετ καθαρισμού. Σετ καθαρισμού. Όλος ο καθαρισμός το έχουμε σε σετ και έχει μια εξαιρετική τιμή. Και πολλές το προτιμούν σε σετάκι. Να το παίρνουν όλοι μαζί. Οπότε, παιδιά, μείον 20%. 19 ευρώ 200 ml το νοτική λοσιόν, αλλά δεν είναι το νοτική λοσιόν. Αρχικά, αυτό που είδα και εγώ, είναι το όνομα. Λέει, ακούστε παιδιά τι γράφει. Balancing Toning Lotion. Tonic Lotion. Γιατί δεν γράφει toner. Για πες μας. Εγώ να σας πω, εγώ άμα θα ξεκινήσω δεν θα σταματήσω και μετά θα λένε ότι δεν αφήνω τους καλεσμένους μου να μιλήσουν. Αλλά από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω. Αρχικά να πω ότι πιο πονηρά συστατικά δεν έχω ξαναδεί. Εκτός το ότι μ' αρέσει πάρα πολύ που δεν βάλατε άρωμα, μ' αρέσει πάρα πολύ που δεν βάλατε άρωμα, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε απευθείας στα χεράκια, θα πω εγώ, γιατί θέλουμε όλα αυτά τα συστατικά να τοποθετηθούν στην επιδερμίδα μας, να λειτουργήσει δηλαδή και σαν toner, και σαν essence, και σαν boost, και για τα ενεργά συστατικά, που με τα πονηρά συστατικά, παιδιά, που έβαλαν, πολλαπλασιάζεται η δράση της τονωτικής, αλλά έρχεται και ενισχύει και τα ενεργά συστατικά που θα έρθουν στην πορεία. Και δεν θα ξεκινήσω με το εκχύλισμα υβίσκου, που είναι και αυτό στο οποίο βασίστηκε αυτή η τονωτική λοσιόν πάνω. Θα ξεκινήσω σε συστατικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποια να τα πεις, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι ένα συστατικό που έχει εδώ μέσα θα λειτουργήσει σαν πέπλο προστασίας, σαν ασπίδα λοιπόν προστασίας, όχι κρατώντας μόνο ενυδατωμένη την επιδερμίδα, αλλά προσφέροντας την υφή βελτιωμένη από τις πρώτες χρήσεις, και είναι έτσι η φόρμουλά του που εισχωρεί σε βάθος και ξεκινάει το τσίτωμα. Τη δοκίμασα και σε νοπή επιδερμίδα με τον ορό, εννοείται, αλλά και σε όποια ρουτίνα, μα και σε όποια ρουτίνα που σκεφτείτε ότι την έβαζα στην αρχή με βαμβάκι πριν τη φύγει στο τελευταίο live ότι θέλει νοπή επιδερμίδα της φίλης μου, της Μαρίας, που κάνει το ρωτήματε τίποτα. Και πραγματικά έχει αποτελέσματα εξαιρετικά από τις πρώτες χρήσεις. Είναι χωρίς άρωμα, ακόμα και για πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες που δεν θέλουν αρώματα, ακόμα και για επιδερμίδες που έχουν εξέματα, δερματικά άρωμα. Θέματα. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε και άλλα αρώματα. Και έρχεται εκτός από ενυδάτωση τόνωση και εξισορροπεί την επιδερμίδα. Τι σημαίνει όμως η λέξη balancing? Σημαίνει, αν είσαι πολύ λιπαρή, αν περνάς ορμονικά, υδρώνεις που λέμε στη γλώσσα μας, θα έρθει και θα εξισορροπήσει, εκτός από την υφή που θα τη βελτιώσει από τις πρώτες χρήσεις και το δέρμα σου θα έρθει και θα είναι σαν βελούδο, σαν μεταξένιο, θα μπορεί να σου ρυθμίσει ακόμα και αν έχεις θέμα με λιπαρότητα έντονη και πόρους έντονους. Θα έρθει να ρυθμίσει, αλλά με το πονηρό πάτρεμα δύο συστατικών, συν τη βεταΐνη που είναι φουλ αντιγυραντική, καταφέρνετε να μην λείψει η ενυδάτωση και η υγρασία ούτε από τις ξηρές.
ούτε από τις αφιδωτωμένες. Γι' αυτό λέω ποιος θα σκέφτηκε όλα αυτά τα συστατικά. Ναι, όπως και το σαπούνι μας που δεν ξηραίνει καθόλου την επιδερμίδα, έτσι συνεχίζει και το νοτική λοσιόν, οπότε το δέρμα δεν το αφήνουμε να ξεραθεί και να έρθει μετά να βάλουμε μία ενυδατική κρέμα και να το επαναφέρουμε. Mm-hmm. Δεν αφήνουμε καθόλου το δέρμα να ξεραθεί, έτσι. Γιατί μετά κατεβάζεις πάρα πολύ την, την επιδερμίδα σου όταν αφορά την πληρότητα και προσπαθούμε μετά να την ξαναφέρουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ενώ όταν την αφήνεις ενυδατωμένη, μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα συστατικά και κάθονται πάνω όμορφα χωρίς να μη στέκονται σωστά. Δεν ξέρω πώς τα λέτε εσύ καλύτερα. Ό,τι αυτό είναι αυτό το formulation που έχετε κάνει παντρεύοντας κάποια συστατικά, επειδή κάποια κορίτσια τώρα εδώ και κάποια αγόρια ίσως ταυτιστούν πολλές φορές με κάποιες τονωτικές λοσιόν, γιατί διαβάζω τώρα που γράφουν για ψεκαστήρα που το γράφουν. Ναι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς, γιατί 200 ml σε ψεκασμό χωρίς να κλειδώνει με ασφάλεια θα υπάρχουν αλλίωση. Όταν λοιπόν έχουμε ένα προϊόν που είναι με φυσικά και φυτικά συστατικά και εκχυλίσματα, παιδιά μου, ο λόγος που κοιτάνε ακόμα και το πού θα τοποθετηθεί, να ξέρετε, είναι βάση εργαστηρίων και ελέγχου που κάνουν οι χημικοί και τα εργαστήρια. Για να μην το βάλουν λοιπόν σε ψεκαστήρα, σε απλικατέρ λοιπόν που θα ψεκάζει το πρόσωπό μας, υπάρχει κάποιος λόγος. Όχι όμως ότι εγώ δεν σας προτείνω μία μικρή ποσότητα σε έναν περιέκτη που να έχει ψεκασμό μπροστά, να μην το έχετε μαζί σας στην παραλία, για παράδειγμα. Στο γραφείο, για παράδειγμα. Να μπορούμε να δίνουμε ενυδατικά και αντιγυραντικά συστατικά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Αλλά σαν Άννα που ξέρω κάτι μικρά από την κοσμετολογία και εγώ από τις σπουδές που έχω κάνει, θα ήταν λίγο τα 200 ml σε ψεκαστήρα, γι' αυτό και δεν το κάνανε. Δεν θα διατηρούνταν τα συστατικά ενεργά για να μην έχουμε και το αποτέλεσμα. Αυτό που λέμε καμιά φορά, σας έχει τύχει να βάλετε μια λοσιόν και μετά να κολλάει το δέρμα και να νιώθεις λίγο έτσι sticky. Λίγο σαν την αίσθηση ότι δεν μου αρέσει η φύ και το αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι αν δεν βάλω γρήγορα μία κρέμα να μπαλανσάρει λίγο αυτό, θα μείνει αυτή η αίσθηση. Αυτό, παιδιά, με αυτή τη λοσιόν δεν υπάρχει. Είτε τη βάλεις με βαμβάκι, είτε τη βάλεις με το χέρι, όπως σας λέω εγώ, όπως ακριβώς κάνουμε τα toner και τα essence, όταν έχουν ενεργά συστατικά, ό,τι και να κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις κολλώδες αίσθηση. Δεν αφήνει, γιατί το σκέφτηκαν στα εργαστήρια και είναι αυτό που διαφέρει, και σε αυτό μάλλον που διαφέρει, το toning, balancing από την λαντιόπης μας. Γλιτώνουμε και βαμβάκια. Ναι. Εννοείται. Και απορροφά καλύτερα και η επιδερμίδα τα ενεργά συστατικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, και όλα τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιήσεις μετά, έτσι χρειάζονται. Σκεφτείτε την επιδερμίδα σαν ένα σφουγγάρι. Άμα δεν την βάλεις στο νοτική λοσιόν, σέρουμ, σαν να τη βρέχεις ένα πράγμα, δεν πρόκειται να βάλεις μετά κρέμα, δεν πρόκειται το σφουγγάρι αυτό να απορροφήσει την κρέμα. Άρα έτσι βοηθάς την επιδερμίδα. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Επίσης, ένας λόγος που δεν βάλαμε και άρωμα ήταν ότι θέλαμε να χρησιμοποιηθεί και από ευαίσθητα δέρματα. Γιατί και η δική μου επιδερμίδα είναι ευαίσθητη και πολλές φορές κοκκινίζω, ειδικά στην περιοχή του Άνω Χείλους. Και όποτε χρησιμοποιώ την τονωτική λοσιόν, δηλαδή όχι μόνο πρωί βράδυ, ακόμη και μέσα στην ημέρα, όποτε νιώθω ότι αρχίζω και φουντώνω, την περνάω με ένα βαμβάκι και ηρεμεί η επιδερμίδα αμέσως, πιστέψτε με, πραγματικά. Εγώ όμως να πω κάτι που η βιβλιογραφία του εξωτερικού, ίσως στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, εμείς εδώ, και θα το μάθουμε πάλι από σας, όπως το κοινό που μάθαμε στο Πολυβόλο, για να δώσω ακόμα ένα tip και ένα έναυσμα στα κορίτσια μας και στα αγόρια μας που θέλουν το κάτι παραπάνω, να πούμε τι παντρέψατε εδώ μέσα. Και ξαναλέω, δεν θα πάω ακόμα στον υβίσκο, που είναι το βασικό συστατικό. Να πούμε, παιδιά, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ότι οι αγαπημένες αμαζόνες, που σταματημό δεν έχουν, αυτό είναι μόνο η αρχή για αυτά που έρχονται από αυτές, κράτω αυτό, και δεν καταλαβαίνεις τι έχει στη συνέχεια. Δεν θα πω κάτι άλλο, ούτε θα τους κοιτάω, γιατί με καταλαβαίνουν από τα μάτια. Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή το κοινό. Έχει περάσει άλλο level. Έβαλαν λοιπόν βεταΐνη. Βεταΐνη, όταν την ακούμε, ξέρουμε όλοι ότι έχει αντιγυραντικές ιδιότητες.
Βοηθάει να διατηρούμε την επιδερμίδα υγιές, νεανική όψη και κάνει πλαμπ όπου έχουμε ουλές, σημάδια, λεπτές γραμμές, φτυχώσεις και βαθιές ρητίδες. Με καθημερινή λοιπόν χρήση του συστατικού βεταΐνης στη ζωή μας, το βρίσκουμε και σε πολλές κρέμες και σε πολλές φιλοσοφίες, έτσι λίγο πιο premium σαν συστατικό. Έχει λοιπόν αυτό. Μετά πηγαίνω λοιπόν παρακάτω στα συστατικά και διαβάζω ένα πολύ πονηρό συστατικό σε συνδυασμό με τη βεταΐνη, το οποίο είναι οι βιοζαχαρίτες. Οι βιοζαχαρίτες, οι συγκεκριμένοι που διάλεξαν λοιπόν οι αγαπημένες Αμαζόνες και το εργαστήριό τους εννοείται πάντα η ομάδα τους, εκτός το ότι ενυδατώνει, εκτός το ότι κάνει σαν ασπίδα, όταν τοποθετηθεί παγωμένο στο δέρμα, έχει τα αποτελέσματα της παγωθεραπείας. Οπότε, όσες τώρα εδώ είναι στο team, στην πανδημία μας και ξέρουν ότι εμείς κάνουμε συνταγές και για μάσκες προσώπου, αλλά και για παγάκια τύπου Botox παγωθεραπείας, η τονωτική λοσιόν θα είναι αυτή που θα χρησιμοποιούμε χάρη στους βιοζαχαρίτες που έχετε επιλέξει και βάλατε μέσα. Γιατί δεν δίνει την κολλώδες αίσθηση όπως άλλα προϊόντα, αυτό που είπα και πριν. Σου δίνει αμέσως μια βελούδινη υφή και κάνει το αποτέλεσμα που κάνουν τα Ινστιτούτα στο εξωτερικό της παγωθεραπείας όταν έχουμε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία στο προϊόν. Αυτό σα το έπανε στα εργαστήρια. Μαθαίνουμε από σένα πολλά. Βοηθάει στη σύσφυξη και στη δομή και όταν είναι πιο παγωμένα τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο συστατικό, ισχωρεί και πιο βαθιά. Γι' αυτό θα δώσω εγώ συνταγή για παγάκια. Έρχεται αυτό να ξέρετε. Στο που θα βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά επιδερμίδες που ταλαιπωριούνται με τοπικές ρητίδες, ξανά και ξανά και βάζουν και βάζουν και βάζουν, θα δούνε τρομερή βελτίωση, τρομερή υφή. Μπράβο σας, χίλια μπράβο σας. Και μετά μου βάζετε και χύλισμα από υβίσκο. Δηλαδή, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, γενικότερα ό,τι βιταμίνες υπάρχουν, το ελιξίριο νεότητας, ο υβίσκος έχει σαν συστατικό τρομερή δύναμη έτσι κι αλλιώς. Να τη βάζουμε στο ψυγείο τώρα, ρωτάνε. Τώρα εγώ τι να σου πω. Άντε, τώρα θα τη μάθουμε στο ψυγείο, ναι. Το δικό μου, Φόφη μου, την έβαλα. Τώρα εσύ στο δικό σου αποφάσισε. Γι' αυτό σας είπα ότι όποιος θέλει να το βάλει σε ψεκασμό, τύπου ένα μικρό δοχείο ψεκασμού, θα σας το δείξω, το έχω αγοράσει ήδη, είναι πάνω, θα το κάνουμε TikTok όμως, DIY σπίτι, θα βάλεις λίγη ποσότητα και θα το έχεις στο ψυγείο. Και το παγάκι λέει θα κάνει. Και μπορούμε, τσιτοπαγάκια εννοείται, και μπορούμε και τσιτο eye patches. Να πάρουμε τα βαμβάκια μας. Όλα αυτά θα έρθουν βίντεο, να ξέρετε. Θα πάρουμε λοιπόν τα βαμβάκια μας, θα τα κόψουμε στη μέση για να τα κάνουμε ίσα ίσα, να μπορούμε να το τοποθετήσουμε στα ματάκια μας. Θα τα τοποθετήσουμε εμποτισμένα στην κατάψυξη, όχι στο ψυγείο, για 10-15 λεπτά και μετά σε καθαρό πρόσωπο, μετά από το σαπούνι, μετά από τη μάσκα, θα βάλουμε τα eye patches. Και thank me later, babies. Δεν θα πω άλλα μυστικά, να έχουν να περιμένουν και τίποτα να με δουν και εμένα, έτσι, τα βίντεό μου, δηλαδή, εντάξει. Γράφτε τα, σημειώστε τα, όχι ότι δεν θα έρθουν βίντεο, αλλά λέμε τώρα. Εκτός, λοιπόν, από τις βιταμίνες, εκτός από την αντιφλεγμονώδη δράση. Να πούμε λοιπόν ότι επιλέξατε το εκχύλισμα υβίσκου, όχι γιατί είναι το μυστικό για όλες τις βιταμίνες και της νεότητας και της αντιγύρανσης και της σύσφυξης και της φρυγιλότητας. Το επιλέξατε γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό για τις αντιφλεγμονώδες και την αντιοξυδοτική δράση που έχει σαν συστατικό και μπράβο σας, γιατί θα μπορούσατε να είχατε βάλει άλλα προϊόντα πιο, άλλα συστατικά πιο διαφημισμένα και όχι ένα τόσο πολύ συγκεκριμένο και προσεγμένο εκχύλισμα όπως βάλατε.
Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα αυτό θα μπουστάρει και την κυταρική ανανέωση, που είναι αυτό που θέλουμε, γιατί ο εκχύλης μας υβίσκο, του υβίσκου παιδιά, χωρίς να το κάνει όπως τα οξέα, ας πούμε, που είναι καθεαυτού για να κάνουν την απολέπιση, όταν θα έρχεται το εκχύλισμα του υβίσκου σε καθημερινή λοιπόν επαφή με την επιδερμίδα, κάνει επιφανειακά πιο εύκολη τη μικροαπολέπιση. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα έτσι, επιδερμίδες με πανάδες, με κοιλίδες, με ευριαγγείες, με διχρωμίες, με ουλές, με σημάδια, με βαθιές ρητίδες, πόσο πιο πολύ θα εξομαλυνθούν και θα επιταχυνθεί η κυταρική ανανέωση και θα έχουμε βελτιωμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό σας λέω και τις συνταγές που θα έρθουν με αυτή την τονωτική λοσιόν. Γι' αυτό έκαναν τόσο καιρό. Το λέω και να τριχιάζω, ρε παιδιά. Έχω ήδη συγκινηθεί και έχω σκουπίσει το eyeliner δύο φορές, γιατί ξέρω πόσο πολύ προσπαθούν και πόσο καιρό προσπαθούν να έχουμε μία τονωτική λοσιόν για όλα αυτά που στην Ελλάδα μέχρι τώρα δεν μπορεί να τα κάνει καμία τονωτική λοσιόν. Στο λέω εγώ υπεύθυνα. Και είμαι πολύ περήφανη για εσάς, πραγματικά. Και τα αποτελέσματα που πήραμε από, από τα use test, από τους ανθρώπους που το χρησιμοποίησαν, ήταν εξαιρετικά, πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε 100% στις περισσότερες απαντήσεις. Mm-hmm. Νιώσανε λάμψη, ελαστικότητα, σφιγγυλότητα, καθαρό η επιδερμίδα, καθόλου ενυδατωμένη την επιδερμίδα τους. Κάποια στιγμή θα ανεβάσουμε και κάποια, όπως τα έχουμε σε όλα τα προϊόντα μας. Θα επιλέξουμε 3-4, δεν ξέρουμε ποια να επιλέξουμε. Ναι. Και θα τα ανεβάσουμε ώστε να υπάρχουν μέσα. Και πού να κάνουμε τις συνταγές, πού να τα δοκιμάσουν σε παγάκια, πού να το δοκιμάσουν σε πάτσεις, πού να το δοκιμάσουν μέσα απλά εμποτίζοντας μία sheet mask. Μόνο του, χωρίς τα υπόλοιπα που θα εμπλουτίζουμε στον καιρό. Δηλαδή, είναι αυτό που είχε πει η Ντόρα εντελώς αυθόρμητα, που η Ντόρα πολιτικός μηχανικός είναι το κορίτσι μας, έτσι, δεν είναι καν αισθητικός, αλλά παρακολουθεί και απορροφά και σημειώνει και κρατάει πληροφορίες τσιτολοσιών. Τσιτοπροϊόν, ναι. ξεκάθαρα όμως, πραγματικά. Είμαι σοκαρισμένη. Είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή ξεκινάμε ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά προϊόντα γιατί υδρώνουμε και τα λοιπά. Ξεκινάμε με το σαπούνι μας, δύο φορές την εβδομάδα τη μάσκα, λοσιόν, ορός και από πάνω η σειρά ποια ταιριάζει στην κάθε μία και είμαστε ολοκληρωμένοι γιατί το καλοκαίρι τα προϊόντα που βάζουμε και δεν προλαβαίνουμε και μας φέρνει έτσι αυτή την αφίδρωση και τα λοιπά το καλοκαίρι, οπότε είμαστε για πολύ λιγότερα. Και φυσικά στο τέλος με την αντιλιακή, που όταν θα έρθει θα βγει και αυτή. Και αυτή. Νομίζω τώρα έχουμε τελειοποιήσει τον καθαρισμό για εμένα με την τονωτική λοσιόν. Είναι ολοκληρωμένο 100% και όπως είναι διαμάντι, αστέρι, must have, αυτό το καθαριστικό σαπούνι, αυτή η μάσκα προσώπου που όταν ακούς τα συστατικά λίγο λες, όπα, ενεργός άνθρακας, όπα, λες... Σίγουρα, βάλατε το έλαιο κάναβις μέσα και το εκχύλισμα μπαμπού που πιάσατε ακόμα και τις πιο ευαίσθητες, ακόμα και τις αφυδατωμένες, κάνατε να ξεδιψάσει το δέρμα τους, αλλά και τις πολύ λιπαρές με σμίγμα και τα εφηβάκια κάθε φορά που βλέπουν ότι πάνε να βγει σπυρί να έρχονται και να ξεζουμίζουν τις μάσκες της μαμάς, δεν λέω ονόματα, δεν φύγω οικογένειες ποτέ, δηλαδή μ' αρέσει που πιάνετε όλους τους τύπους και να πούμε ότι είναι μύθος ότι μια λιπαρή επιδερμίδα δεν θέλει ενυδάτωση. Όχι, έτσι. Εσύ το πεις καλύτερα αυτό να το πεις κιόλας, ναι, που τα έχεις ζήσει έτσι τις επιδερμίδες όλες. Ναι. Θέλει και ενυδάτωση και γι' αυτό το λόγο, αν δεν είναι ενυδατωμένη επιδερμίδα, τότε παράγει το σμίγμα. Ακριβώς. Και έτσι αρχίζει και γίνεται. Γιατί αρχίζει και αμήνεται. Και όταν παράγει και το σμίγμα, αν εσύ συνεχίζεις και δεν δίνεις νεράκι στη λιπαρή που είναι έτοιμη να κάνει έξαρση τύπου φλεγμονή, τότε έχουμε και τα ξεσπάσματα με τα σπυράκια. Που λένε, δεν καταλαβαίνω γιατί έβγαλα σπυράκια, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν δεν ανυδατώνουμε, όταν δεν καθαρίζουμε, όταν μου γράφουν καμιά φορά, όταν μπουκώσει το δέρμα, τι κάνω. Αν κάνεις ένα απλό πρωτόκολλο,
Κάνεις το πλύσιμό σου πρωί βράδυ, καθημερινά, με τα σωστά συστατικά. Μετά έρχεσαι και μπαλανσάρεις την επιδερμίδα σου, ενισχύοντας όμως και μπουστάροντας ταυτόχρονα και τις θεραπείες σου, γιατί μία γυναίκα κάνει θεραπεία για πανάδες. Μία γυναίκα, μία επιδερμίδα μπορεί να κάνει θεραπεία για, τι να πω τώρα, για αντιγύρανση. Ένας άντρας όμως μπορεί να κάνει θεραπεία και για πανάδες και για αντιγύρανση και για φλεγμονές που μπορεί να παθαίνει μετά το ξύρισμα. Οπότε, τι καλύτερο να του πεις, αγάπη, έλα λίγο εδώ, θα χρησιμοποιείς μετά το ξύρισμα κατευθείαν λίγες σταγόνες ή πάνω στο πρόσωπό σου ή στο χέρι σου και μετά στο δέρμα σου και θα του δίνεις μετά τη μυρτιά που έχει και SPF μέσα και γεια σας, αντίο, δεν πρόκειται να βάλει και κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς και θα αποφεύγουμε φλεγμονές και τα λοιπά. Και 2-3 φορές την εβδομάδα μία μάσκα. Όταν θα το κάνετε αυτό, παιδιά, συστηματικά, δεν πρόκειται ούτε να μπουκώσει το δέρμα, ούτε να λες έχω λιπαρότητα, ούτε έβγαλα σπυράκια, ούτε τίποτα. Όλα θέλουν το πρόγραμμά τους. Και είναι μία μάσκα που δεν κινδυνεύεις, δηλαδή, να είσαι να την απλώσεις στο πρόσωπο και να πεις σε 5 λεπτά πρέπει να την βγάλω. Και 15 λεπτά να την αφήσεις. Και 20 λεπτά να την αφήσεις. Και μισή ώρα να την αφήσεις. Δεν κάνε τίποτα, ούτε θα σε στεγνώσει να νιώσεις δυσφορία ποτέ. Και πρόσφατα πήρε μια κοπέλα σχετικά με το σαπούνι και είχε πει ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω σαπούνια καθόλου γιατί με ξηραίνουν πάρα πολύ την επιδερμίδα και τα λοιπά. Και την είπα, πάρ' το και πάρε να μου πεις. Και όντως η κοπέλα πήρε τηλέφωνο και είπε πραγματικά δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει σαπούνι που να μην μου ξηραίνει την επιδερμίδα. Δηλαδή είχε δοκιμάσει πολλά η κοπέλα και το ήξερε. Και επίσης μια έτσι πάλι κυρία που πήρε. Βασικά μας πήρε το σαπούνι, έστειλε μήνυμα ότι είχε πρόβλημα με τη βλεφαρίτιδα, είχε τα μάτια της. Και είπε ότι δεν της πείραξε καθόλου, είναι το μοναδικό σαπούνι που δεν της πείραξε καθόλου στα μάτια. Να πούμε όμως γιατί δεν την πείραξε, γιατί μπορεί να είναι κάποιος τώρα εδώ που μας βλέπει και να μην σας έχει ξαναδεί ποτέ και να μην γνωρίζει την εταιρεία Λαντιόπιση, η οποία είναι μια ελληνικότατη εταιρεία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη και είναι φτιαγμένη και δημιουργημένη από αυτές τις δύο γυναίκες που οι γυναίκες πρέπει να στηρίζουμε και να αγαπάμε μία την άλλη, να τους χειροκροτούμε και να τους δίνουμε συγχαρητήρια και να τους βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ειδικά αυτές τις εποχές. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από δερματολογικά ελεγμένο, είναι και οφθαλμολογικά ελεγμένο. Να πούμε δηλαδή τώρα ότι εγώ αν κάτσω να ξεβαφτώ με το σαπούνι, θα τα βγάλει όλα. Ακόμα όλα. Και το αδιάβροχο eyeliner. Γι' αυτό και αυτό δεν την πείραξε. Ναι, και γι' αυτό μπορούν να το χρησιμοποιούν άφοβα και στα μάτια, γιατί έχουν τους ανάλογους ελέγχους. Mm-hmm. Οπότε, ουσιαστικά, καθαριζόμαστε και βγάζουμε και το μακιγιάζ με το σαπούνι. Mm-hmm. Τα υπολείμματα τα παίρνουν τα ρολτική λοσιόν, ό,τι μείνει, και μετά ερχόμαστε και βάζουμε τον ορό και τις κρέμες μας. Και είμαστε πλέον ολοκληρωμένοι. Ναι, αλλά τώρα με το τόνικ, πώς θα βάζουμε τον ορό? Έλα Μαρία, η στιγμή σου. Όπως το είπανε στα εργαστήρια εκεί οι έρευνες που κάνατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού τονώσεις την επιδερμίδα σου με την λοσιόν εξισορρόπησης, με ένα pump μόνο από τον ορό, την ώρα που ακόμη θα είναι νοπή η επιδερμίδα, θα απλώσεις τον ορό σε όλη την επιδερμίδα και θα δείτε ότι επειδή κρατάει την υγρασία όλο αυτό, θα μπορείτε να κάνετε και μασάζ. Μπράβο. Και στις έτσι μεσόφριο και ρινοπαριακές, όπου έχετε δηλαδή θέμα. Άμα θέλετε να βάλετε και λαιμό, θέλει και ένα δεύτερο pump, να ξέρετε. Λαιμό και ντεκολτέ. Λιγρός από λαιμό, ντεκολτέ, όπως τους λέω και εγώ στα live όταν κάνουμε τις ρουτίνες. Θέλει 2 pumps. Όταν είναι μόνο πρόσωπο, που τώρα σιγά σιγά θα είναι και λαιμό και ντεκολτέ, γιατί αρχίζουμε να βγάζουμε ρουχαλάκια, Παναγία μου, που βλέπουμε τον ήλιο και την θερμοκρασία έτσι να ανεβαίνει, θα κάνουμε 2 pumps. Αλλά γιατί η Μαρία μας να είναι νοπή η επιδερμίδα για να μπει το μπαζούκας μας, το όπλο πονβόλο, θες να μας πεις? Όπως το είπαμε στα εργαστήρια. Γιατί βοηθάει καλύτερα να εισχωρήσουν τα συστατικά στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας όταν είναι νοπή η επιδερμίδα. Έχουν την ιδιότητα κάποια συστατικά να τα τραβάει το νερό, να τα τραβάει η υγρασία. Έτσι, όσο πιο πολύ υγρασία δώσουμε στην επιδερμίδα μας, τόσο πιο πολύ βαθιά θα πάνε αυτά τα συστατικά και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
και πιο άμεσα αποτελέσματα, αλλά ο συνδυασμός της tonic balancing, tonic, κάπως πρέπει να το πω, της σιτολοσιών εγώ θα λέω, δεν μπορώ να λέω όπως το βαφτίσατε εσείς, εγώ θα το λέω με το δικό μας το όνομα. Ο συνδυασμός λοιπόν της σιτολοσιών, στενοπή επιδερμίδα, με το οπλοπολιβόλο μπαζούκας, που τι είναι αυτό, γιατί το λέμε οπλοπολιβόλο, γιατί το λέμε μπαζούκας, μήπως γιατί έχει μέσα υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, έχει πολυσακχαρίτες, έχει βλαστοκύτταρα. Μάθαμε ότι με τούτο εδώ το θαύμα δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο. Βάζεις αυτό, γεια σας την κρέμα σου, κρέμα ματιών εννοείται, άντε και έναν ωρό ματιών ανάλογα την ηλικία, έναν ωρό ματιών λοιπόν για να έρθει να συμπληρώσει τη θαυματουργή μυρτιά, την εκπληκτική πέρλα των ματιών, δεν ξέρω τι να πω, όποια και να διαλέξεις, η κάθε μία είναι μοναδική, γι' αυτό και εμένα με βλέπεις να τις βάζω. Την άκρη τη φοράνε δύο μαζί. Οπότε όλοι πιστεύουν δικαιολογία. Ακριβώς. Έναν ωρό ματιό όμως, να συμπληρώσει τις κρεμάρες ματιών. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε τώρα. Έτσι μου ήρθε μια... Κάποια στιγμή και αυτό. Μια, δεν ξέρω. Σαν το βλέπω μπροστά μου, μια ώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πέρλα φωνάζουνε, παιδιά, ναι, δεν είπα, καρφώνομαι, όχι, όχι, δεν έχει συζητηθεί τίποτα γι' αυτό, δεν έχω πει τίποτα. Όχι, αυτό είναι τωρινό. Αυτό είναι τωρινό, εγώ έχω ζητήσει άλλα κι άλλα, είδες πριν, της έφυγε, αντιλιακό, λέει, που πρέπει να βάζουμε μόλις βάλουμε ή την πέρλα του προσώπου ή την πέρλα των ματιών. Θα έρθει και αυτό. Αλλά μη σας κάνουμε και αρχίσετε και ρωτάτε. Δεν θα είναι σίγουρα το φετινό καλοκαίρι. Όχι, δεν πειράζει. Αντιλιακό φορά είναι κάτι όλο το πολύ πιο, ναι, πιο χρονοβόρο. Ναι, και με τους ελέγχους και με τα τεστ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει συνέχεια τα συστατικά. Καταργεί κάποια άλλα, επιτρέπει κάποια άλλα. Και είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία το κομμάτι της αντιλιακής. Και ξέρετε ότι εμείς όταν θα βγούμε πρέπει να είμαστε τέλεια. Αλλιώς δεν το βγάζουμε. Και επίσης δεν θα είναι μια απλή αντιλιακή. Όπως όλα τα προϊόντα μας, θα καλύπτουν πολλές ανάγκες της επιδερμίδας. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα με τον ωρό, θα μπορούσαμε να βγάλουμε ξεχωριστά βιταμίνη C, ξεχωριστά υαλουρονικό, ξεχωριστά προβιταμίνη Β5, αλλά τα βγάλαμε όλα μαζί σε ένα προϊόν. Ναι, και αυτή είναι η φιλοσοφία της εταιρείας, το χρησιμοποιούμε ένα προϊόν που είναι για πολλαπλές ανάγκες. Μετά λέει να μην αρχίσετε να ρωτάτε. Αφού μόνοι τους σας είπανε μόλις τώρα ότι δεν θα είναι μια απλή αντιλιακή. Κρατήστε τα αυτά, σημειώστε τα. Και το χειμώνα λέει τι θέλουμε, εντάξει. Μόλις βγει. Προσπαθούμε για το χειμώνα, για το χειμώνα να ναι. Έχουμε. Ξέρετε ότι εμείς δεν κυκλοφορούμε χωρίς αντιλιακό ούτε το χειμώνα, ούτε το καλοκαίρι. Όχι γιατί περνάει ακτινοβολία ακόμα και από τα τζάμια και από τις μπαλκονόπορτες κτλ. Αλλά γιατί ακόμα και σε πολύ κρύο καιρό ή σε συννεφιά, οι ακτίνες του ήλιου μπορούν και διαπερνούν τα πάντα. Και ο νούμερο ένα εχθρός πλέον για τη γύρανση είναι ο ήλιος. Ο νούμερο δύο είναι η ακτινοβολία από συσκευές. Δεν ξέρω, έτσι το είπα και εγώ αυτό, να υπάρχει, να το ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να το βάλετε κάπου αυτό το... Μπλε φως, προστασία από τον μπλε φως. Εγώ βέβαια, εννοείται. Λέω εδώ. Κουβέντα να γίνεται, όχι ότι... Εννοείται. Εδώ να κάνουμε εμείς. Εγώ θέλω που είναι εδώ και τα κορίτσια και σας γράφουν τώρα εδώ τη γνώμη τους. Τι περιμένουν από εσάς, να μην πω κι εγώ τι θα ήθελα. Κρίμα δεν είναι. Εννοείται. Να πούμε, γιατί μια κυρία ρωτούσε στην αρχή για το τζέλ καθαρισμού, αν κάνει για ακμή. Ναι. Φυσικά και κάνει για ακμή. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Εννοείται. Επίσης, και για τη λοσιόν, ρωτούσε μια άλλη κυρία, αν χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ. Ναι. Το είχα πει και πριν, οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε την ανάγκη να τονώσετε, να ανυδατώσετε την επιδερμίδα, είτε νιώθετε ότι τσούζει, κοκκινίζει, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, δεν έχει δηλαδή περιορισμό. Ίσα που έχει και καταπραϊντικούς παράγοντες και αντιφλεγμονώδη δράση. Έτσι δεν είναι.
Και για έξεμα ακόμα είναι τέλειο. Το έγραψε και η Νίνα πιο πάνω, ότι ενώ είναι, έχει το δέρμα της έξεμα, δεν την ενοχλεί καθόλου το καθαριστικό. Οπότε, να πούμε ότι είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, όπως τους το λέω και εγώ πάντα, ότι όλα σας τα προϊόντα καλύπτουν ό,τι ανάγκη και αν έχει ο άλλος. Είτε έχει έξεμα, είτε έχει πανάδες, είτε έχει διχρωμίες, είτε έχει κοιλίδες, είτε έχει σημάδια από ακμή, ουλές κτλ. Έχουν όλα τα συστατικά, όλα τα προϊόντα τους έχουν τέτοια συστατικά μέσα που είναι εξαιρετικά. Απλά, δηλαδή, όπως τι έχει πιάσει, ότι ένας άνθρωπος, παιδιά, τη σήμερα ημέρα δεν προλαβαίνει πάντα να κάτσει και να κάνει τη ρουτίνα του. Μην κοιτάς που τα κάνουμε στα live καθισμένοι, πρέπει να κάνουμε μια ρουτίνα μαζί, εγώ είπα. Μια μέρα πρέπει να τους ανοίξω ένα live 6 παρά, την ώρα που είμαι για αφεδιό. Μου βλέπεις εκεί στο μπάνιο, γρήγορο πλύσιμο, τσιτολοσιόν σταγόνες, δύο παν τον ωρό τσακ τσακ τσακ, πέρλα και γεια σας αντίο με το αντιλιακό μου. Ακόμα αυτό το αντιλιακό, τώρα δεν ξέρω στο μέλλον, περιμένω και εγώ να δω τι άλλο θα κάνετε για μας. Ναι. Να πούμε λίγο και για το αντιλιακό, επειδή τώρα με τα αντιλιακά που χρησιμοποιούμε πάνω από τις κρέμες, διαπιστώνετε καμιά φορά ότι μπουκώνει η επιδερμίδα και αρχίζουν να σχηματίζονται αυτά τα, πώς θα το πω, τρίματα, τα τρίματα. Λίγο θέλω να προσέξουμε τα συστατικά των αντιλιακών που χρησιμοποιούμε, γιατί παίζουν πέρα από το ότι μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, πάρα πολλά προϊόντα ή πολλή ποσότητα από το προϊόν. Πρέπει να προσέχουμε και λίγο και τα συστατικά που έχουν τα αντιλιακά. Γιατί κάποια συστατικά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα το προϊόν να χτυπάει. Γι' αυτό και βγαίνει στην επιδερμίδα. Και το λέω αυτό γιατί κάποιες κυρίες, δύο κυρίες πήραν τηλέφωνο και είχαν θέμα με την κρέμα τη μυρτιά. Και όταν τους είπα για το αντιλιακό, με πήραν μετά από 2-3 μέρες που αλλάξαν αντιλιακό και ήρθε αμέσως η επιδερμίδα στα καλύτερά της. Ναι. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι όταν έχω κάνει layering, έχω βάλει τον ορό μου, έχω βάλει την κρέμα ματιών, έχω βάλει του προσώπου και μπορεί να είμαι λίγο αχόρταγη και να βάλω πρώτα την κρέμα προσώπου, την πέρλα και μετά να βάλω τη μυρτιά, δεν μπορώ να βάλω ένα αντιλιακό σε παχιά μορφή τύπου κρέμας και να έρθω να τρίψω. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και να λέμε και να επικοινωνούμε και στον κόσμο, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει όλα τα συστατικά, ούτε μπορεί να ξεχωρίσει ποια υφή μπορεί να κλωτσίσει με την άλλη, να το πω πιο ευγενικά. Γενικότερα, όταν έχουμε αντιλιακό, δεν θέλει τρίψιμο ούτε στο χέρι μας, ούτε στο πρόσωπο. Το αντιλιακό, αν θα το τρίψω, δεν θα μου κάνει αντιγύρανση, δεν θα μου αναρθώσει το πρόσωπο, δεν θα μου λιάνει ρητίδες και γραμμές. Το αντιλιακό μπαίνει ξεκάθαρα για να μας προστατέψει, λοιπόν, από την ακτινοβολία του ήλιου και τους εξωτερικούς παράγοντες. Άρα, βάζω το αντιλιακό, κάνω μία-δύο για να απλωθεί και κάνω έτσι. Γιατί καμιά φορά έχουμε παρεξηγήσει κιόλας αντιλιακά επειδή κάναμε λάθος χρήση. Χρήση, ακριβώς. Και γενικά έχουμε παρεξηγήσει επειδή έχουμε κάνει λάθος χρήση. Ναι. Και εγώ, όσο παρελθόν, μια πολύ καλή εταιρεία, να μην πω πια, γιατί από τη βιασύνη μου την ώρα, γιατί μίλαγα στο τηλέφωνο, γιατί έλεγα στα παιδιά, σηκωθείτε, ντυθείτε, είναι αργά, θα αργήσουμε. Έρχεται γκρουπ 70 άτομα Γερμανοί. Σε κάτι τέτοιες φάσεις του καλοκαιριού που είμαστε όλοι όσοι δουλεύουμε σε ζώνη μόνο ξέρουμε και είμαστε εργαζόμενες μανούλες, όπως έγραψε και η φίλη μου η Βίκη, και νομίζω ότι έχετε φτιάξει τα συστατικά και τα προϊόντα σας για μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αλήθεια χωρίς εσάς τα καλοκαίρια μου θα ήταν φρίκι, θα είχανα τουλάχιστον 20 λεπτά από τον ύπνο μου το πρωί και σας αγαπώ πάρα πολύ γι' αυτό, το ξέρετε, σας το έχω πει και προσωπικά. Έκανα παραπάνω φορές αυτό και το έβαζα μετά και έλεγα, και μετά που έκατσα μια μέρα και γύρισα TikTok, είδα και λέω, όπα τι κάνεις, ενώ δεν θέλει πολύ τρίψιμο ούτε στο χεράκι ούτε στο πρόσωπο, κάνουμε μία-δύο και απλά τα μπονάρουμε και είναι όλα τέλεια. Μια κοπέλα έγραψε, θέλουμε αντιλιακό με φυσικά φίλτρα. Αυτό εννοείται για μας, τα φυσικά φίλτρα. Να πω κάτι. Εννοείται. Να πω, μου επιτρέπετε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τα φυσικά φίλτρα τα αγαπάμε.
Τα φυσικά φίλτρα τα περιμένουμε έτσι και αλλιώς από τη Λαντιόπης, γιατί όταν εσύ παίρνεις τώρα, ας πούμε, την τζιτολοσιόν στα χέρια σου και διαβάζεις ότι είναι 96,7% συστατικά φυσικής προέλευσης, εννοείται ότι το αντιλιακό θα έχει φυσικά φίλτρα. Αλλά σαν αναπαντή, να σας πω κι εγώ ότι θα τους δώσετε λίγο χρόνο, γιατί γι' αυτό καθυστερεί το αντιλιακό. Όταν έχουμε φυσικά φίλτρα, επειδή ακριβώς είναι φυσικά φίλτρα, χωρίς σιλίκονο κτλ. 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 Που αυτά είναι... Θέλει πολλή δουλειά για να φτάσει να γίνει η υφή του όπως πρέπει να είναι. Όσο πιο φυσικό... Να το κάνουμε... Έτσι, όσο πιο να φυσικό, το κάνουμε κοινικό, τόσο πιο έτσι. Άσπρο μετά στο δέρμα μας. Κάτι που εμείς δεν το θέλουμε, ειδικά αν θέλουμε να κάνουμε και μακιγιάζ μετά, ναι. Γι' αυτό και προσπαθούμε να δουλέψουμε την υφή του, ώστε να γίνει όσο μπορούμε πιο σωστή, για να μην έχει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί αν θέλουμε να πάμε σε άλλες υφές, μπορούμε να βάλουμε διάφορα χημικά μέσα και αμέσως να γίνει η υφή που θέλουμε. Αλλά επειδή εμείς είμαστε σε αυτή την κατηγορία του φυσικού φίλτρου, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά. Έτσι. Να βγάλετε και με χρώμα αντιλιακή, λέει η Νίνα μας. Εντάξει. Εγώ το διάβασα, τυχαία, δεν είναι. Το διάβασα. Δεν έχουμε με την Νίνα, δεν έχουμε πει κάτι. Έρχονται πολλά προϊόντα, δεν σταματάμε. Παρόλο που είμαστε και εμείς μαμάδες από εδώ και εργαζόμενες μαμάδες, προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε και ένα χρόνο ακόμη σαν εταιρεία. Έτσι. Παρόλα αυτά, προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε κάτι καλύτερο. Ναι. Και συνέχεια καινούργια πράγματα και να βλέπουμε τις τελευταίες τάσεις και ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, ώστε να φέρνουμε καινούργια πράγματα. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και ξέρουμε και βλέπουμε πόσο το ψάχνετε μέχρι να το έχουμε. Γιατί θα μπορούσατε με το μπαμ που έγινε τότε με το καθαριστικό, που είχε βγει sold out και έβγαινε sold out συνέχεια, όταν το είχαμε δείξει, το είχαμε παρουσιάσει και είχατε δώσει κι εσείς τις πρώτες εκτόσεις που κάναμε μαζί, να βγάλατε κατευθείαν μια τονωτική λοσιόν τύπου ό,τι να είναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά το κάποια ψάχνατε... γράφει εδώ, καλύτερα φυσικά φίλτρα. Παρά, ασπρίλα και φυσικά φίλτρα, παλά χημικά. Θα πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό, δώσουμε λίγο κάποια ανοχή σε αυτή την ασπρίλα και να εκπαιδευτούμε σε όλο αυτό για να έχουμε το φυσικό που χρειάζεται. Συμφωνώ 100% με την Αγγελική. Συμφωνώ 100%. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τις κρέμες προσώπου, έτσι, για τις κυρίες που είναι καινούριες και μας παρακολουθούν. Και κυρίους, γιατί γράφουν εδώ ότι αγαπάνε πολύ τα προϊόντα μας. Οπότε ένα λίγο. Απορροφούνται εύκολα, εννοείται. Τι πράγμα. Λέω και κυρίους. Α, όχι, γιατί... και απορροφούνται εύκολα, δεν κατάλαβα. Ναι. Να πούμε ότι έχουμε την κρέμα προσώπου με το εκχύλισμα μαργαριταριού, η οποία κρέμα περιέχει πεπτίδια που βοηθάνε και προστατεύουν από την πρόωρη γύρανση της επιδερμίδας. Μπορούμε να κάνουμε πρόληψη. Παράλληλα κάνει και ήπια απολέπιση, γιατί έχει οξέα από εσπεριδοειδή που βοηθάνε στην αναγέννηση και την ανάπλαση της επιδερμίδας. Όλες οι κρέμες μας χρειάζονται λίγη ποσότητα για να καλύψει την επιδερμίδα, γιατί είναι παχύρευστες. Για την υπέρλα αντίστοιχη έχει και για τα μάτια. Η υπέρλα είναι αντίστοιχη για τα μάτια και μετά υπάρχει και πιο ενισχυμένη κρέμα για το πρόσωπο που είναι με το έλαιο της μυρτιάς, που το έλαιο της μυρτιάς είναι γνωστό αντιγυραντικό συστατικό γιατί βοηθάει στη μακροζωία των κυττάρων και είναι για επιδερμίδες που έχουν έτσι πιο πολύ ανάγκη από ενυδάτωση, λάμψη, αντιγύρανση, αναγέννηση, όλα αυτά που ζητάνε έτσι πιο όριμες επιδερμίδες. Λέμε βέβαια όριμες επιδερμίδες, αλλά έχει τύχει και η κοπέλα να πάρει τη μυρτιά και να πει ότι της έκατσε καλύτερα από την πέρλα. Είναι λίγο ο καθένας. Είναι θέμα αναγκών. Κρέμα. Γι' αυτό και έχουμε βγάλει δειγματάκια και για τις δύο κρέμες. Και έχουμε βάζουμε πάντα έτσι μέσα στις κυρίες για να γιατί μια κυρία ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει προϊόντα που θα μπορεί να ζητήσει δειγματάκια. Όποιος μας ζητάει κάτι συγκεκριμένο,
Το βάζουμε. Διαφορετικά βάζουμε κάποιο δειγματάκι σε κάθε παραγγελία. Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και τα δειγματάκια σας τα είχαμε ζητήσει εμείς εδώ. Και τη σπατουλίνα σας είχαμε ζητήσει. Όχι, το κάνουμε. Και ό,τι σας ζητάμε πραγματικά το κάνουμε, γιατί ανοίγω τώρα μια καινούρια, ας πούμε, κρέμα ματιών, έτσι, τη Μυρτιά. Και ανοίγοντάς τη, καμιά φορά μου στέλνουν φωτογραφία και μου λένε «Ανούλα, μου ήρθε έτσι, είναι εντάξει». Και τους λέω, παιδιά, επειδή λοιπόν το βαζάκι έχει την κοιλότητα αυτή τη στρογγυλή, η κρεμούλα είναι εδώ. Έτσι, έχει πάει μην και γύρω. Αγχωθείτε και θα τη βγάζεις με τη σπάτουλά σου την ποσότητα που έχει πρέπει. Και έρχεται με courier, με μεταφορική, οπότε τα δέματα και μετακινείται η κρέμα μέσα στο βάζο. Να ξέρετε ότι είναι απόλυτα 15 ml, γιατί δεν μπαίνει με το χέρι, μπαίνει με μηχανήματα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει τις ποσότητες που λέμε, γιατί όλα περνάνε από μηχανήματα, γίνονται έλεγχοι. Φανταστείτε ότι σε μια παρτίδα 50 κομματιών θα πάρουν ένα δειγματοληπτικά για να δούνε αν όντως γεμίζει, αν προκύπτει οτιδήποτε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά η πέρλα είναι λίγο πιο παχύρευστη και σπάνια απλώνει μέσα στο βάζο. Η μυρτιά είναι λίγο είναι πιο υδαρές και απλώνει μέσα στο βαζάκι. Ναι. Να πούμε ότι η πέρλα που γράφει η αγαπημένη Στέλλα είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει ποτέ. Η πέρλα ματιών, η Στέλλα είναι ένα πάρα πολύ φρέσκο και δροσερό πρόσωπο, είναι και αισθητικό η ίδια. Είναι γύρω στα, πόσο είναι, 27, 28, γύρω στα 30 πέσεις, η early 30s, και έχει πάρα πολύ ωραία επιδερμίδα. Και η πέρλα είναι έμπνευση για μας που είμαστε αισθητικοί, make-up artist γενικά, γιατί έχει έναν τρόπο, δεν ξέρω, είναι τα πεπτίδια, είναι το αμυγδαλέλαιο που βοηθάει αμέσως και δεν αφήνει το μάτι να χαλαρώσει και σου κάνει αυτή την ελαστικότητα όλη μέρα. Είναι οι βιταμίνες, είναι όλα μαζί αυτό το πάντρεμα των συστατικών που όταν βάφεσαι δεν αφήνει το μακιγιάζ να σπάσει. Είναι η φωτεινότητα που δίνει αμέσως, γιατί να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι το εκχύλισμα πέρλας το έχουμε πάρει και το ανέδειξαν πρώτοι οι Κορεάτες εδώ και χρόνια. Ήταν το μυστικό λοιπόν για χρόνια στο κορεάτικο skincare, γιατί αμέσως φωτίζει την περιοχή των ματιών. Και με καθημερινή χρήση, γι' αυτό πονηρά εμείς την πέρλα στις ρουτίνες μας τη βάζουμε στο εσωτερικό του ματιού. Όσοι εδώ παρακολουθούν το ξέρουν. Αυτό το μεταφέρουν στο εργαστήριο, ότι βάζουν δύο μαζί και πάθανε σοκ. Ότι ποιος το σκέφτηκε αυτό και πόσο φοβερό και έξυπνο είναι. Για να νιώσεις έτσι. Εντάξει. Φωνάσαμε όλο το team και τους το είπαμε και είπαν εντάξει. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Γιατί να μην υποφελούμαστε. Και έτσι, για λόγους οικονομίας, δηλαδή γιατί να βάλω την πέρλα σε όλο το μάτι και από πάνω να βάλω και τη μυρτιά σε όλο το μάτι. Έρχομαι λοιπόν και βάζω την πέρλα πονηρά στο εσωτερικό του ματιού να φωτίσω και να λιάνω ακόμα και τις πολύ λεπτές ενοχλητικές γραμμές, γιατί να πούμε Μαρία Αγγελική, Αγγελική Μαρία, ότι πάρα πολύ σύνηθες είναι να μπορούν να φτιάχνουν το σημείο στο πόδι κίνας, γιατί είναι πιο μεγάλο και πιο εύκολο στο να κάνουμε τις κινησούλες μας και να πλώσουμε και τα προϊόντα, να βάλεις και το σέρουμε εκεί το πολυβόλο έτσι λίγο πριν την κρέμα των ματιών στο πόδι χήνας που εκεί επιτρέπεται, γιατί στο πόδι χήνας επιτρέπονται τα περισσότερα. Αλλά στο εσωτερικό δύσκολα θα βρεις μία κρέμα ματιών που να κάτσει εκεί και με τη ζέστη, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά στην αρχή, να μην υδρώνεις, να μην τη νιώσεις να σε τσούξει, να σε ενοχλεί. Γι' αυτό και λοιπόν... Πολύ ευαίσθητη η επιδερμίδα του ματιού είναι αυτό το κομμάτι ουσιαστικά. Το πιο λεπτό δέρμα είναι σε αυτό το κομμάτι. Εδώ είναι πιο... δεν είναι τόσο λεπτό το δέρμα μας. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο λεπτό ουσιαστικά. Γι' αυτό τους είπα ότι δοκιμάστε το και πείτε μου, μήπως είναι η ιδέα μου, ότι η πέρλα στο εσωτερικό και η μυρτιά στο εξωτερικό, και αν θα μου κάνουν και τη μυρτιά αυτό που τους λέω λίγο εδώ το μυστικό πάνω από το φρύδι, θα ανέβει το φρύδι εδώ πάνω. Δεν υπάρχουν αυτές οι δύο κρέμες ματιών. Είναι, τι να πω, είναι όπως όλα τα προϊόντα. Είναι αστέρια, είναι διαμάντια, τέλος. Το γράφουν και όλες εδώ και οι δύο μαζί είναι ο τέλειος συνδυασμός. Εσύ είσαι φίλη μου. Η...
Έχω φτάσει 34 λέει από τότε που με γνώρισες. Αλήθεια λες. Αϊ, γλυκούλα. Εντάξει, έλα, δεν πειράζει. Εγώ θα μείνουμε... Για καλό το είπε. Θα μείνουμε στην ηλικία που γνωριστήκαμε και εγώ και εσύ, Στέλλα, μας συμφέρει. Λοιπόν, το μυστικό αυτό το έκανα, λέει, και όντως δούλεψε. Παιδιά, ό,τι σας λέω, πρώτα το βλέπω σε μένα. Εγώ αυτό το έκανα για πάρα πολύ καιρό πριν έρθω δημόσια να πω και να εκτεθώ. Κάντε το έτσι. Πρώτα θα το κάνω εγώ στα κρυφά, για καιρό, για να βλέπω και να με παρακολουθώ με φωτογραφίες. Είναι πολύ σημαντικό όταν τους λέω, βγάλτε φωτογραφία, ακόμα και πριν πληθείς με το σαπούνι και να στο πούνε, εδώ είναι όλα τα κορίτσια, βγάλτε μια φωτογραφία. Γίνεται αμέσως. Το άλλο θέλει με λίγο χρόνο και λίγη δουλειά και να είσαι επίμονος σε αυτό που λέμε, να το κάνεις κάθε μέρα. Το σαπούνι με το που θα πληθείς την πρώτη στιγμή θα πεις, δεν το πιστεύω, πραγματικά. Θα πεις, wow, γυάλιζε και έλαμπε εμένα το δέρμα μου έτσι και δεν το ήξερα. Το σαπούνι το πιστεύεις καθημερινά και η μάσκα φυσικά. Και η μάσκα, εγώ δεν θα ξεχάσω όταν την είχα πρωτοχρησιμοποιήσει, γιατί πρώτα τα τεστάρουμε εμείς και μετά. Εννοείται. Είδα μια φωτεινότητα στην επιδερμίδα μου. Είχα πάθει σοκ, πραγματικά. Όπως οι φίλες και οι φίλοι εδώ όταν το είχαμε δείξει. Και πάω μετά στην ομάδα και πρέπει να εγκρίνω ένα post που μέχρι να πατήσω έγκριση ήμουνα κάτω στο πάτωμα και γέλαγα και μου λέει ο Στέφανος τι έπαθε. Και του λέω, έλα εδώ, λέω, να σου διαβάσω story time. Λέω μιας φίλης. Μπαίνω, λέει, για μπάνιο. Έβλεπε ο δικός μου, λέει, ποδόσφαιρο στον καναπέ. Σημασία, λέει, καμία. Πάω λοιπόν στο μπάνιο να ξεκινήσω να πλύνω το πρόσωπό μου για να πάω, λέει, μετά, λέει, στο μπουντουάρ μου να βάλω το, να κάνω το skincare μου. Και βγαίνοντας, λέει, ενώ πήρα μόνο το σαπούνι στο μπάνιο, της είπε ο άντρας της, πω, πω, μπράβο, μωρό μου, τι έβαλες στο πρόσωπό σου, λάπεις, και δεν είχε βάλει τίποτα. Είχε πληθεί μόνο με το καθαριστικό του σαπούνι, το τζέλι της Λαντιόξης. Νομίζω ότι το έχουν πάρει όλοι, το έχουν δοκιμάσει πια όλοι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που το έχει πάρει από όλους εδώ που μας βλέπουν. Ευκαιρία να το πάρετε και σήμερα. Βασικά θα ισχύει για 48 ώρες η έκπτωση. Ναι, η έκπτωση που έχουμε. 20% σε όλα τα μεμονωμένα, με δωρεάν μεταφορικά. Τα σετ έχουν έως 35% έκπτωση, τα σετάκια. Ναι. Δείτε και τα σετ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση, πιστεύω, για αυτό που παίρνετε στα σετ. Ναι. Και βασικά και τηλεφωνικές παραγγελίες από το απογευματάκι και μετά. Αυτό, όχι, ναι, τώρα, γιατί βαράει και τηλέφωνο της Αγγελικής, εγώ το έχω κλείσει. Ακριβώς. Τώρα που κάνουμε το live. Ναι, θα μου πεις με το που ανοίξαμε το live το τηλέφωνο χτύπησε, καταλάβατε, ναι, γιατί ίσως το είδανε κιόλας. Έχουμε και κάποιες κοπέλες εδώ που ήταν και μέσα, η Σοφία ειδικά, η οποία είναι, μας στέλνει μηνύματα, μην τυχόν και τελειώσει. Στείλτε μου τη λοσιόν πριν. Ναι, πότε θα βγει. Ναι, ναι, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε και έτσι... Και τη στήριξη και τη στήριξη και πόσο πολύ περιμένει τα προϊόντα. Και ο Τζον σας πήρε τηλέφωνο, λέει, sorry. Τι έπαθα. Α, δεν πειράζει. Ασυγκράτητος. Ασυγκράτητος. Και η Νονά, λέει, παράγγειλε η Ντόρα Τρούσα, αλίμονό σου, εσύ είσαι η Νονά. Εσύ θέλω ένα βίντεο ή ένα story να το βαφτίζεις. Να λες, είτε το λοσιόν, δεν ξέρω τι άλλα λόγια λέει, αλλά εσύ είσαι η Νονά, είσαι επίσημα η Νονά της τσιτολοσιών. Έλεγα εγώ, παιδιά, όταν είχε έρθει το δείγμα από το εργαστήριο τότε, ακόμα θυμάμαι, και τους έλεγα, μπουκαλάκι. Παιδιά, ό,τι να είναι. Παιδιά, λέω, νιώθεις το τσίτωμα, νιώθεις, και μετά έρχεται και λέει και το μυστικό, σε ενωπεί επιδερμίδα αυτό, και λέω αυτό και γράφει από κάτω η Ντόρα, τσιτολοσιόν, τσιτολοσιόν. Ναι, και μόλις το είχαμε δει, έμεινε τσιτολοσιόν, έμεινε, τέλος. Έμεινε. Δεν είναι. Τώρα όπως έμεινε το μπαζούκα στο άλλο, θα μείνει και αυτό νομίζω έτσι. Μπαζούκας και οπλοπολιβόλο. Έχει ό,τι ακριβώς θέλουμε. Έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες, τα υλουρονικά, και έχει και το, να το μιλήσουμε τώρα λίγο και πιο έτσι πεύθυνα, έχει αυτό που ίσως κάποιες επιδερμίδες που στέλνουν μηνύματα και έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγκαλιά από όλους μας και τις καλύτερες μας ευχές, που ίσως κάνουν ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, είναι μετά από κάποια ασθένεια και έχει εξασθενήσει ο οργανισμός τους και δεν μπορεί να παράξει κολαγόνο και ελαστίνη, δηλαδή έχει πέσει σε τύπου ύπνου. Έχει μέσα λοιπόν
το κοινό που αρχίζει και παράγει και είναι δομικό και απαραίτητο συστατικό για να μπορέσει ακόμα και σε αυτή την επιδερμίδα, ίσως και στην εμμηνόπαυση ακόμα, που εκεί σταματάνε όλα, να ξεκινήσει να παίρνουν μπροστά οι μηχανές και μέρα με τη μέρα να βλέπεις το δέρμα σου να αλλάζει, να μεταμορφώνεται, ή αν δεν προλαβαίνεις λόγω σεζόν ή αν υδρώνεις πολύ, τα έχεις όλα σε ένα μπουκαλάκι. Αυτό πρέπει να το πω. Γι' αυτό το λέω μπαζούκας, όταν, γιατί καμιά φορά τελειώνει ένα live και μου λένε το οπλοπολιβόλιο που έλεγες ποιο είναι, το μπαζούκα ποιο είναι. Θα αρχίσουν να γκουγκλάρουν, πρέπει να το κάνω βίντεο, μπαζούκας οπλοπολιβόλιο, για όταν το γκουγκλάρουν να ξέρουν. Ναι, για να βγάλει το βίντεο, γιατί δεν μπορούμε να το βάλουμε στο site μπαζούκας. Φαντάζεσαι, κάτω από την Αμαζόνα, μπαζούκα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε στην αναζήτηση να βγαίνει. Εσύ μπορείς να το βάλεις. Εγώ θα το βάλω, εντάξει, εγώ μπορώ, τα ακούσατε όλοι. Γιατί άμα πούμε στους διαφημιστές από πίσω ότι κοιτάξτε, θέλουμε να βγαίνουμε στον μπαζούκα σωρό, θα μας πούνε δεν υπάρχει περίπτωση. Make love not war, θα σας πούνε όλοι. Η Νίνα λέει θα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Κάποιος ρωτάει να βάλει τον ωρό μέσα στην κρέμα. Μπορώ να βάλω, λέει, τον ωρό μέσα σε κρέμα. Ναι, εντάξει, οκ. Ίσως. Εξαρτάται. Τι κρέμα. Ναι. Σε ποια κρέμα. Τι κρέμα. Τι συστατικά. Ναι, συστατικά. Ούτε και άλλο τη βάζουμε στο πρόσωπό μας πριν την κρέμα. Οπότε... Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό που έχεις πει εσύ ήταν για το make-up που μπορούσες να βάλεις για το... Δεν το είπα εγώ. Το είπε η αγαπημένη Γιώτα Σαραντάκου, η καθηγήτρια αισθητικής. Δεν θέλω να παίρνω έξιμα άλλων όν. Η Γιώτα Σαραντάκου είχε ένα τέλειο μυστικό γι' αυτό το serum, λίγες σταγόνες, λέει, με το foundation. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έτσι, σωστά. Λέω, κάνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ απαλό και ωραίο και φωτεινό αποτέλεσμα. Η Νίνα λέει, θα πάρουμε τηλέφωνο στην εταιρεία και θα λέμε θέλω τσιτολοσιόν και οπλοπολιβόλο. Για να ξέρετε λίγο ότι θα είμαστε εμείς. Για τα μεταξύ μας τα έχουμε. Για τον κόσμο πιο έξω στο site θα το βάλουμε. Μεταξύ μας τα έχουμε. Σας αγαπώ. Έτσι, παιδιά. Έτσι. Θα τα βαφτίσουμε εμείς όπως ξέρουμε εμείς. Με ακριβώς τη δράση που κάνουν. Με τα αποτελέσματα που έχουν. Μα δεν τα βαφτίζουμε τυχαία. Έτσι. Αχ, το τηλέφωνο... Θέλουν να σας βρουν σε μαγαζιά, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Όχι ακόμα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Το τηλέφωνο για τις παραγγελίες είναι το 231-231-5077. Γιατί έρχονται μηνύματα, γι' αυτό το λέω τώρα έτσι ζωντανά. Να πούμε επίσης ότι ένα άλλο σοκαριστικό θα το πω σετάκι είναι με τον ωρό, τη μάσκα και το τζέλ καθαρισμού που θα το βρείτε με 35% έκπτωση. Εντάξει. Μέσα. Εντάξει. Αυτό, ναι. Πάρα πολύ το προτιμούν. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι και το best seller σας, γιατί έχετε δώσει απίστευτη έκπτωση στο οπλοπολιβόλο, στο καθαριστικό και στη μάσκα. Οπότε παίρνοντας αυτό και την τονωτική τσιτολοσιόν, λοιπόν, στα 19 ευρώ έχουν όλα τους τα διαμαντάκια. Και να πούμε, γιατί θα με ρωτήσουν μετά το τέλος του live, ότι συνδυάζονται με ό,τι ρουτίνα και αν κάνουν. Κάνουν οξέα, μπορούν. Κάνουν ρετινόλη, μπορούν. Κάνουν ρετιναλδεΐδη, κρυσταλλική ρετινόλη, μπορούν. Χρησιμοποιούν πολυπεπτιδιακά προϊόντα, μπορούν. Δεν ακυρώνει κανένα συστατικό από κανένα τους προϊόν το άλλο. Εντάξει, δεν έρχονται δηλαδή σε σύγκρουση. Αυτό. Η Δίνα είπε κάτι πολύ έξυπνο. Είναι πολύ ωραίο δωράκι για τις δασκάλες. Εμείς τα θετάκια. Εμείς είχαμε πάρει στη δασκάλα του γιού μου και έχει ξετρελαθεί με τα προϊόντα και μου λέει τώρα που θα τελειώσει το σχολείο, γιατί ο γιος μου πάει έκτη και θα πάει γυμνάσιο, πριν τελειώσει, λέει, ξανακάνε μου ένα δώρο. Πάνε γυμνάσιο τα παιδιά μας, Αγγελική. Εμένα λύκει η μία και ο άλλος γυμνάσιο. Και εμένα είμαι το λίγο ίδιο, είμαι λίγο που είναι τη σχετική. Επίσης να πω τώρα στις κυρίες που θέλουν και μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα στο Instagram, στο Direct, για να μας πούνε εντυπώσεις των προϊόντων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν θέλουν έτσι, ναι, μηνύματα και μας λένε τις εντυπώσεις τους. Έτσι, πραγματικά. Γιατί ξέρουμε το ότι... σχόλιο... Δεν θα το διαβάσω δυνατά. Διαβάστε το σχόλιο της Αγγέλας, Αγγέλα Παπαδοπούλου.
Α, ναι, γιατί γελούσες και εγώ θα το έλεγα εκείνη την ώρα. Γιατί γελάς, Άναστη, όταν μιλάς για ρετινόλες. Δεν κατάλαβα. Πόσο καλά σε ξέρουν. Πόσα χρόνια. Πες μου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πλέον. Κανένα μορφασμό. Δεν κρύβεσαι. Τέλος. Να κρυφτώ, παιδιά. Και δεν θέλω κιόλας να κρύβομαι. Κατάλαβες. Και δεν κάνει και μορφασμό. Παιδιά, άμα καρφωνόμαστε, δεν θα μου ξαναπούνε τίποτα καμία εταιρεία και δεν θα μπορώ να σας κάνω spoiler ούτε σε live ούτε σε after. Μην τα γράφετε αυτά δημοσίως. Αχ, Παναγία μου, τι ταραχή πήρα. Έσκατε τη βόμβα. Αμέσως η αλληλική να ακολουθήσει. Μην αφήσεις κάτι να πέσει κάτω. Το διαβάσαμε κι εμείς, λέει. Εντάξει. Α, το διαβάσαμε κι εμείς, καλά λέει. Εμείς δεν το είπαμε δυνατά, αλλά το διαβάσανε μόνοι τους. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ δεν μίλησα καθόλου. Εγώ επειδή θα μου έρθει η ερώτηση σαν καλή αισθητικό, σαν καλή φίλη σου, πρέπει να σου πω ότι ταιριάζει και με τα οξέα σου και με τη ρετινόλη σου και με την κρυσταλλική σου τη ρετινόλη και με τη ρετινόλη. Δεν διορίστε και δεν κοιτάω κανέναν τώρα, εντάξει. Η Ντόρα. Άρα, μήπως δεν δοκιμάζεις. Αχα. Να πούμε ότι... Έλα, να αλλάξουμε λίγο. Γενικά δεν σταματάμε να δημιουργούμε, αυτό. Εντάξει, γιατί η δημιουργία κακά τα ψέματα σε κρατάει ζωντανή, σε κάνει να έχεις ενδιαφέρον, πέρα από και άλλα πράγματα που έχουμε σαν γυναίκες και μαμάδες ενδιαφέροντα, σε κάνει να έχεις ακόμα παραπάνω και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα πράγματα που δημιουργείς και γενικά δίνει άλλο νόημα στη ζωή σου η δημιουργία. Οπότε και εγώ και η Αγγελική δεν σταματάμε έτσι να σκεφτόμαστε και να θέλουμε έτσι να δημιουργήσουμε. Δεν μένουμε ποτέ στάσιμες. Και είμαστε στο λίγο να βάλουμε και αυτό, να βάλουμε και εκείνο. Και στο τέλος λέμε δεν ξέρουμε τι να βάλουμε. Αυτό παθαίνουμε εγώ, βασικά. Εγώ πάντα ξέρω όμως, έτσι δεν έχετε παράπονο. Εσύ όχι, πάντα ξέρεις, εννοείται. Γράφει η φίλη η Εύα. Πάω να διάσω την κατάψυξη. Πρέπει να κάνω χώρο για τα τσιτοπαδάκια. Αρχίζουμε λοιπόν. Μια κυρία που ρωτούσε για αν μπορεί να βάλει τον όραμα βιταμίνη C, φυσικά και μπορεί να βάλει. Μείτε, αν και θα είναι... ενεργά μας. Αν και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά καλυμμένη, έτσι, και δεν θα χρειαστεί παραπάνω. Οπότε της προτείνω πρώτα να δοκιμάσει τον όρο που τα έχει όλα και μετά ίσως, άμα θέλει, μπορεί να βάλει και τη βιταμίνη C. Αν ρωτάει γιατί μπορεί να έχει βιταμίνη C σε υψηλή περιεκτικότητα, καθαρή, συμπυκνωμένη ή σε μορφή μικροσφαιριδίων και να κάνει κάποια αγωγή για πανάδες, κοιλίδες κτλ. Εννοείται ότι μπορεί να το κάνει συνδυαστικά. Δεν θα ακυρώσει δηλαδή τη μία βιταμίνη C που είναι μέσα στο πλοπολιβόλο μαζί με τη δικιά σου, επειδή το έχω κάνει και εγώ με όλες τις βιταμίνες C, ξέρω μάλλον και ποια εννοεί, πρώτα θα βάλει το σέρουμ, εντάξει, και μετά θα βάλει τη βιταμίνη της C, είτε τοπικά, είτε σε όλο το πρόσωπο, ναι. Να πούμε ότι αυτή... Πρόσθεται με ρετινοειδή και κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί ο ορός έχει τα βλαστοκύτταρα, έχει και το κοινό που παράγει τη λυσίνη που είπαμε ότι θα ενισχύσει δημιουργώντας ακόμα και από το μηδέν σε μια επιδερμίδα κολαγόνο και ελαστίνη. Οπότε σκέψου τι θα γίνει αν θα έρθει και θα παντρευτεί ο ορός με ρετινοειδή. Και η βιταμίνη C που έχει μέσα... Η βιταμίνη C... Θέλω να το πω! Γιατί έπαιρναν πάλι κυρίες και ρωτούσαν, επειδή είχαν κάποιες επιδερμίδες, δεν είναι τόσο ανεκτές στην υψηλή, ας πούμε, περιεκτικότητα της βιταμίνης C. Οπότε με παίρνανε τηλέφωνο και ρωτούσαν αν θα είναι ανεκτή από την επιδερμίδα τους, γιατί δημιουργούσε προβλήματα. Αυτή η βιταμίνη C που έχει μέσα, ο συγκεκριμένος ορός, είναι πολύ ανεκτή από την επιδερμίδα μας, είναι σταθερή μορφής, δεν οξυδώνεται και επίσης ενδυναμώνεται και από τη βιταμίνη Ε. Και έτσι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Συν και άλλα συστατικά που έχει μέσα ο ορός που ενδυναμώνει τη βιταμίνη C. Τώρα δεν τα θυμάμαι και απ' έξω γιατί είναι λίγο περίεργη έτσι η ορολογία. Οπότε θα μείνετε αρκετά καλυμμένες.
Και να πω εγώ αυτό που κάνει πάρα πολύ καλό στη βιταμίνη C που έχει μέσα, που έχει και τη βιταμίνη Ε, είναι ότι η βιταμίνη Ε, πέρα από τους αναπλαστικούς παράγοντες και την τροφή που δίνει στην επιδερμίδα, έτσι κι αλλιώς και την αγαπάμε και τα παλαιότερα χρόνια που δεν την πολύ βρίσκαμε σε καλή ποιότητα, σε καλλιτικά, και μιλάω τώρα προ 15 ετίας, όταν σπάγαμε ακόμα εδώ με κάποιες φίλες από εκείνη την εποχή, τις βιταμίνες Ε και τις βάζαμε στο πρόσωπό μας, όσες είναι εδώ όλα τα χρόνια αυτά, το θυμούνται, όχι εδώ, ήμασταν στο Facebook και στα MSN τότε, Παναγία μου, πού πήγα τόσο πίσω, να πούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει, έχει τη δύναμη και την ικανότητα και σαν φυσικό συντηρητικό στο να διατηρείται η βιταμίνη Ε φρέσκια και να μην οξυδώνεται, έτσι. Δηλαδή είναι πονηρός συνδυασμός βιταμίνη Ε με βιταμίνη Ε. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν. Αχ, και η μυρωδιά σε όλα τα προϊόντα σας είναι αξεπέραστη και τόσο όσο. Αλλά μας αρέσει που δεν βάζετε καθόλου άρωμα στην τσιτολοσιόν που θα κάνουμε και τσιτοπαγάκια και τσιτοπάτσες και τσιτομάσκες και τα πάντα όλα. Και χωρίς αλκοόλ είναι και η λοσιόν επίσης, να το πούμε και αυτό. Ναι, ακριβώς. Εμένα ο Ρος μου τραγούσε, λέει, σαν να έκανα μπότοξ. Λίτσα, κάνε αυτό που είπε η Μαρία. Λίγες σταγόνες στο χέρι σου από την τσιτολοσιόν και βάλε μετά τον ορό. Και έλα να μου ξαναπείς πώς ένιωσες. Θα είμαι εδώ, θα περιμένω. Άστο. Άλλο level εντελώς. Ναι, ακριβώς. Η βιταμίνη Ε λειτουργεί και σαν συντηρητικό. Αυτό ακριβώς. Βοηθάει να συντηρηθούν όλα τα συστατικά, αλλά λατρεύει να διατηρεί φρέσκια χωρίς να οξυδώνεται τη βιταμίνη Σ κυρίως, να ξέρεις. Αυτά. Πώς νιώθετε για την τσιτολοσιόν? Χωρίς αλκοόλ εννοείται. Εννοείται, γιατί δεν θέλουν καθόλου τράβηγμα στην επιδερμίδα και θέλουν να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ακόμα και η πιο ευαίσθητη, ακόμα και με φλεγμονές, ακόμα και με εξάρσεις ροδόχρους, για παράδειγμα, την ακμή των ενηλίκων, που είναι πολλοί κόσμος που υποφέρει. Να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όλοι. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και να πούμε πάλι ότι εκτός είναι μέσα στο site, γιατί κάποιος έγραψε να περιμένει κωδικό. Δεν έχουμε κωδικό. Είναι ήδη έτοιμη. Είναι μέσα στο site. Μπορείτε να δείτε όλο το site και να δείτε ότι έχει και κάποιες άλλα σετάκια. Γιατί έχει τύχει να δω κυρίες να παίρνουν 3 και 4 προϊόντα που στην πραγματικότητα ήταν σε σετ. Mm. Και την έχουμε πάρει τηλέφωνο και της έχουμε πει ότι είναι κρίμα, γιατί η έκπτωση του σετ είναι μεγαλύτερη. Ψάξτε το λίγο. Ναι, ψάξτε το λίγο. Γιατί, μην βιάζεστε. Ναι, γιατί έχει. Είναι κρίμα. Έχει σετάκια τα οποία μπορεί να είναι τα προϊόντα που θέλετε να πάρετε, ας πούμε, και να έχει μεγαλύτερη έκπτωση. Αυτό. Οπότε ψάξτε τα λίγο, γιατί είναι αρκετά πλέον. Είμαστε πολύ χαρούμενες που βγήκε η λοσιόν. Επιτέλους. Εμείς να δείτε. Ναι. Άλλο ένα μωράκι, νομίζω, γι' αυτό νιώθουμε, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ναι. Δηλαδή, περνούσε ο καιρός και λέγαμε άντε πότε, και όταν ήρθε τελικά η στιγμή, λέω, αλήθεια! Πραγματικά. Όλα καλά. Μπορείτε να μπείτε μέσα να ψωνίσετε. Εμείς συνεχίζουμε, δεν σταματάμε, προχωράμε, πάμε για άλλα. Φυσικά, με τη βοήθεια και της ομάδας που έχουμε, αλλά και με τη βοήθεια της Άννας, πάντα τη συμβουλευόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές. Ξέρεις εσύ. Τότε με το στεγνοτήριο, ξέρεις εσύ. Ναι. Σας αγαπώ. Και εμείς. Και όλους σας αγαπάμε. Πάντα, γιατί μας στήριξατε από την πρώτη στιγμή, πραγματικά. Σας και το κάναμε το όνειρό μας έτσι η πραγματικότητα. Κάνουν λίστα με τα προϊόντα που θέλουν εδώ να βλέπετε. Και όταν κλείσουμε, όποιο θέλει να καλέσει στο τηλέφωνο, έτσι, όσοι πήρανε και τους το έκλεισα, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, μπορούν να καλέσουν. Να τα χαρείτε όλα τα προϊόντα, να τα ευχαριστηθείτε, να περιποιείτε γενικά τον εαυτό σας, να περιποιούμαστε όλοι τον εαυτό μας, γιατί σίγουρα μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα, σίγουρα αποκτάμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και μόνοι μας, αλλά όταν και το λένε και γύρω μας, ακόμη παραπάνω αυτό μετράει. Σίγουρα. Και έχουμε και έτσι άλλη όρεξη, μετά άλλη διάθεση. Έτσι. Όλες οι γυναίκες και οι άντρες, όσοι θέλουν, μπορούν να περιποιούνται την επιδερμίδα. Έτσι ακριβώς.
Αυτό το live ήταν συγκινητικό, πολύ χάρηκα. Ναι, όντως, 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 γιατί το να μιλάς για ένα προϊόν. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε ότι θα θέλαμε μία λοσιόν. Μετά σε κάθε live τους πετούσαμε και από μία απέτηση που θα θέλαμε να κάνει η λοσιόν. Μετά τα κορίτσια μπαίνανε, βγαίνανε στα εργαστήρια, το ψάχνανε να έχει άρωμα, να μην έχει άρωμα, να έχει αυτό το συστατικό ή να βάλουν αυτό το συστατικό. Να αυτά τα συστατικά πάνε μαζί ή καλύτερα να βάλουν τα άλλα μαζί σε συνδυασμό πάντα με τους χημικούς και τα εργαστήρια. Και ήρθαν παιδιά και πιστέψτε με και κάνανε all star τσιτολοσιόν. Όπως ακριβώς ξέρεις ότι νιώθω για το καθαριστικό, για το οπλοπολιβόλο, για την πέρλα, τη μυρτιά, δεν στερείσαι τίποτα, είναι τόσο στα ίδια διαμαντάκι όπως είναι και τα υπόλοιπα. Στηρίζουμε τα ταλαντούχες γυναίκες που αγαπούν ακριβώς το sharing is caring. Είναι το sharing is caring, πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για το κάθε προϊόν. Δηλαδή, το κάθε προϊόν που θα πάρετε στο χέρι σας έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για να φτάσει να βγει στην αγορά και έτσι να το πάρετε στα χέρια σας. Μέχρι και η ετικέτα και το μπουκάλι και τα πάντα. Τα έχει πάντα. Πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ένα πολύ σημαντικό να πω συγγνώμη, γιατί κάποιες κοπέλες γράψαν ότι ήδη πήραμε το καθαριστικό, το σαπούνι και αυτά. Να πούμε ότι το χρησιμοποιούμε, κάνει τέλειο ντεμακιγιάζ, είναι δερματολογικά, οφθαλμολογικά ελεγμένο, αλλά αν το προηγούμενο βράδυ έχω κάνει οξέα ή ρετινόλη, κάνουμε double cleansing το πρωί, έτσι. Ή όταν κάνουμε ντεμακιγιάζ, μία φορά είναι για τον ντεμακιγιάζ, για να λιώσουμε τη μάσκαρα, το eyeliner, τις σκιές και ό,τι έχουμε βάλει. Και μετά, λιγότερη ποσότητα τη μισή για να κάνουμε τον καθαρισμό που θα κάναμε έτσι και αλλιώς. Γιατί κάποιες κοπέλες δεν προλαβαίνουν να βάζουν λάδι ντεμακιγιάζ, μισελέρ ντεμακιγιάζ, melting balm ντεμακιγιάζ και μετά πλύνει το πρόσωπό σου. Τα κάνει όλα, αλλά να τα κάνουμε και σωστά. Δύο πλύσεις λοιπόν και σε double cleansing, δύο πλύσεις και για να κάνουμε ντεμακιγιάζ και μετά να κάνουμε καθαρισμό. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά το σαπούνι. Εγώ θα έβαζα και μια κορώνα, όπως τους το έχω πει, ότι για μένα, αν τα βραβεία δεν ήταν στη μένα και αυτό, θα έπρεπε να είναι ήδη βραβευμένο το σαπούνι αυτό το καθαριστικό. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη εφαρμογή, από την πρώτη χρήση, δεν έχεις ξαναδεί το πρόσωπό σου έτσι. Η τσιτολοσιόν θα σκίσει, είναι το μόνο σίγουρο. Όπως όλα αυτά τα προϊόντα. Για τα καλά σας λόγια, γιατί μας στείλανε καλοτάξιδο το καινούργιο προϊόν και το γράφουν και εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς. Για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα παιδάκια μας που θα γράψουν εξετάσεις. Ακριβώς. Και καλή υπομονή. Να είμαστε δυνατούς. Τα βραβεύουμε εμείς, λέει, με τη στήριξή μας. Ορίστε. Ορίστε. Α, το βραβεύουμε. Α, τέλεια. Χάρηκα πολύ που σας ξαναείδα, χάρηκα πολύ που είναι τιμό και υπάρχει και το δίνετε και με τέτοια έκπτωση, δηλαδή με λιγότερο από 20 ευρώ να μπορούν να το πάρουν σε όλες τις ρουτίνες και να είναι έτοιμοι και έτοιμες όλοι και όλες για τις συνταγάρες που έρχονται. Έρχονται. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Δεν θέλω να σας κλείσω, αλλά θα σας κλείσω, σας αγαπώ και ανεβάζω εννοείται story να τους βοηθήσω όλους να πατάνε το link και να πάρετε ό,τι χρειάζεστε. Φιλιά πολλά! Ευχαριστούμε πολύ! Γεια σας!